Η ΡΕΑ έχει την απάντηση σε όλα. Πώς μπορείς να βγάλεις εκατομμύρια στο λεπτό? Με πάση περιπτώσει. Α, για έλα να μας πεις, γιατί μας ενδιαφέρει τώρα. Με πάση περιπτώσει, ποιο είναι το κόστος μιας μπανάνας? Πόσο κοστίζει μια μπανάνα, ρε ΡΕΑ? Καλή σας ημέρα. Καλώς την. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ναι. Και ήρθα να μιλήσουμε για τέχνη. Τέχνη υψηλή, όπως το έθεσε ο Σπύρος, τέχνη ακριβή. Ναι. Πολύ ακριβή. Το συγκεκριμένο έργο που βλέπουμε στα πλάνα μας, που δεν είναι κάτι παραπάνω από μία μπανάνα με μία μονοτική ταινία γκρι χρώματος κολλημένο στον τοίχο. Μην το λες έτσι, μην το υποβιβάζεις το θέμα. Εγώ καθόλου, γιατί να ακούσετε την τιμή. Είναι η αξία της μπανάνας, γιατί είναι τέχνη, τέχνη. Σε όλο το δωμάτιο έχουν κολλήσει μόνο την μπανάνα. Είναι έργο Ιταλού οικαστικού, Μαουρίτσιο Καταλέν. Ένα έργο που συζητήθηκε πολύ. Ερώτηση. Συγγνώμη. Γιατί συζητάμε το θέμα, δεν είναι έτσι. Να κάνουμε διάλογο. Και σε 3-4 ημέρες που η μπανάνα μαυρίζει, τι κάνεις? Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Θα στη δώσω ο Σπύρος στο τέλος. Θα στη δώσω εγώ στο τέλος. Ωραία. Αρκεί λοιπόν να πούμε σε ό,τι αφορά την δημοπρασία. Πόσο έφτασε στην δημοπρασία? Ξεκίνησε από 800.000 δολάρια. Ναι, κυρία. 7 δυνητικοί αγοραστές χτυπούσαν στη δημοπρασία. Πήραν φωτιά τα τηλέφωνα. Τα ονόματά τους θέλω, είναι προς ένα. Δηλαδή, μανία για την μπανάνα. Διασταύρωσαν τα ξύφη τους, τις τιμές τους. Συνέχισε να ανεβαίνει. Κανείς δεν περίμενε εκεί, μη σας νοιάζει, ότι τόσο πολύ θα ανέβει η τιμή. Κατάλαβες. Γέλαγε ο Κατελάν. Σου λέει, πληρώνεται. Να πούμε ότι το έργο βέβαια ονομάζεται Κομίντια. Ο δημιουργός αυτό το όνομα διάλεξε. Για να καταλήξει λοιπόν στα 6,2 εκατομμύρια δολάρια. Συγγνώμη, την αγόρασε κάποιος? Βεβαίως. Την πήρε σπίτι και έφυγε μαζί με την ταινία. Έχει και πιστοποιητικό γνησιότητας, όπως είπε ο δημιουργός. Την αγόρασε ο Justin Sun, ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων. Έδωσε λοιπόν αυτό το ποσό, είναι ηλικίας 30 ετών. Αρέσκεται σε τέτοια εγχειρήματα. Μια ερμηνεία είναι τα κρυπτονομισμάτα. Λένε ότι είναι ένα ισχυρό περιουσιακό στοιχείο. Επειδή όμως μπορεί να εξαφανιστεί για πλάκα, σου μένει μπανάνα να ευχαριστηθείς. Εγώ παραμένω στην ίδια πορεία. Τι κάνεις σε 3 μέρες που χαλάει η μπανάνα? Τι κάνεις στα 6 εκατομμύρια που έδωσες? 1 εκατομμύριο το πήρε ο οίκος δημοπρασιών. 5,2 το πήρε ο Κατελάν. Τι γίνεται τώρα, λες, θα σαπίσει η μπανάνα. Εντάξει. Δεν πληρώνεις την μπανάνα. Τι πληρώνεις? Την πατέντα και τα δικαιώματα. Άρα αντικαθιστάς την μπανάνα. Α, βάζω καινούργια μπανάνα. Ναι, αλλά επειδή είμαστε έξυπνοι στο Open, είμαστε έξυπνοι στο τώρα μαζί και κάνουμε επενδύσεις, έχουμε φροντίσει από νωρίς. Να, εμείς ετοιμάζουμε, ξεκινήστε! Έλα λίγο εδώ, βοηθάς. Χριστός εδώ, εμείς θα πάμε με αγκούρι. Αυτά δεν τα συνεννοούμαστε, να ξέρετε. Αυτό ναι. Για να ξεκινήσει η δημοπρασία, πόσο δίνεται από τώρα? Μισό λεπτό. Αυτά δεν γίνονται τώρα. Ναι, για να είναι 100% ελληνικό. Να σου πω κάτι. Κάτσε, παιδί μου, πιάσε καλά το αγκούρι. Κράτα το αγκούρι καλά. Θα μου φύγει. Είναι για τον Έλληνο. Θα μου φύγει. Μετά είμαστε επειδή με χορηγό το Υπουργείο Οικονομικών. Όχι, δεν είσαι το αγροτικής. Όχι, το οικονομικό, γιατί είναι αγκούρι. Φέρε, κόλλα άλλο ένα, θα μου φύγει το αγκούρι. Εδώ άλλο, δεν βλέπεις, εδώ το κρατάω με νύχια και με δόντια. Εδώ, λοιπόν, ωραία, αυτό. Ωραία. Ξεκινάμε τη δημοπρασία, λοιπόν. Πόσο κοστίζει, λοιπόν, το αγκούρι του καταναλωτή? Για χτυπήστε. Πόσο αξίζει το αγκούρι του Έλληνα φορολογούμενου? Λοιπόν. Αυτό δεν ακούστηκε καλά. Ποιο? Το αγκούρι του Έλληνα φορολογούμενου. Αφού το ή εδροσίζεται ή... Άσε το αγκούρι εκεί και πάμε να καθίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, ΡΕΑ.